Σεβασμιότατε επίσκοπε των Καθολικών Σύρου Θύρας Κρήτης, σεβαστέ εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωροθέου του Δευτέρου, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου κ. Μακρινίτη, κύριε Φώτη Ξαγοράρη, εκπρόσωπε του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, κύριε Μάκη Δαντάε, εκπρόσωπε της μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειακή Σύμβουλε, κύριε Αντώνη Μαρκουλή, επίτιμε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Κώστα Τουλιάτε, τέως πρόεδρε του Συλλόγου Συριανών Μίζων Νέας Υόρκης, που μας βοηθήσατε πολύ στο ταξίδι μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Κύριε πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Ανοσύρου, κύριε Δημοτική και Τοπική Σύμβουλη και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και οργανώσεων που απόψε ετοιμάζετε την εκδήλωσή μας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Και ο Θεός να μας φυλάει από Γερμανίδα καγκελάριο και από Έλληνες πολιτικούς που δεν το αξίζουν. Πώς πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την περσινή μας πίτα και το γλέντι μας του Ξανθομάλι το κουτούκι και 3 χρόνια από τις περασμένες εκλογές. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Ήμουνα 51 χρονών με πυκνά ξανθοκόκκινα μαλλιά και μουσια και τώρα είμαι 54 χρονών, σεβασμιότατε, χωρίς μαλλιά και με ασπρόρευκο σεβάσμιο μουσι. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου και όλα τα μέλη του Συλλόγου για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου δείχνουν. Και να ευχαριστήσω τα φιλαράκια μου των ομάδων Καβάφης και Γκάτσος, γιατί δίνονται με σώμα και με ψυχή και ταλέντο για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας, να μεταφέρουμε την όμορφη όψη της Ελλάδας και της σύρας μας στον κόσμο. Ο αλυσμόνητος Θόδωρος Αγγελόπουλος, λίγο πριν φύγει, είχε πει ότι αυτή την κρίση μπορεί να την αποσοβήσει και να τη θεραπεύσει μια επίθεση πολιτισμού. Και εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί αυτό το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και ας μην πιστέψει κανείς ποτέ, ιδιαίτερα αυτά τα δίσεκτα χρόνια που μας φέρανε, ότι ο πολιτισμός είναι πολυτέλεια. Τώρα παρά ποτέ είναι αναγκαιότητα. Και ο πολιτισμός, ας μην ξεχνάμε, είναι σταθερή στάση ζωής, διαρκής και αδιάρρηκτη. Είναι να κάνουμε χρήσιμα πράγματα, είναι να συμμεριζόμαστε τις ανάγκες και τα συναισθήματα του διπλανού μας. Είναι να κατανοούμε ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι τρισυπόστατη. Είναι δηλαδή σώμα, πνεύμα και ψυχή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε με κίνδυνο να ξεχάσουμε κάποιους όσους μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Τους επισκόπους μας, τον αντίμαρχο κύριο Φώτη Ξαγοράρη που μας ακολουθεί παντού και πάντα, σε όλο τον κόσμο, το σούπερ μάρκετ Νεωρίου και το διευθυντή κύριο Μάρκο Βουτσίνο για την στήριξή του, το ιστορικό κύριο Μάνο Τελώνη, ο οποίος είναι πλάι μας πολύ δυνατά και σας ανακοινώνω ότι βραβεύτηκε ένα από τα βιβλία του, γιατί είναι ένας εξαιρετικός ιστορικός και ό,τι κάνει είναι εξαιρετικό. Να χειροκροτήσουμε τη βράβευση του συντοπίτη μας Μάνο Τελώνη. Ακούσα. Και θα κάνει κι άλλα πολύ ωραία πράγματα αυτός ο ωραίος άνθρωπος, τον έχουμε πολύ κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΣ, τον κύριο Παναγιώτη Μπουντούρη και την Blue Star Ferries, τον κύριο Λιμενάρχη που είναι πλάι μου και με συμπαραστέρει και την κατανοεί τις ανάγκες μου και τα προβλήματά μου και του συλλόγου μας, τον κύριο Παύλο Χρυσαφίδη, τον κύριο Σταύρο Κοή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Πελοποννησίου Σύρου και τον Ρωταρενό Όμιλο, τους ομογενείς μας κύριο Νίκο Γαβαλά, Γιώργο Μαντιλαρά, τον επιχειρηματία κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, τον κύριο Κώστα Τουλιάτο που είναι απόψε μαζί μας, όπως είπαμε, τον κύριο Αντώνη Μαρκουλή. Και να πάμε τώρα να κάνουμε ένα απολογισμό δράσης. Πάμε να δούμε τώρα τι κάναμε το χρόνο που μας πέρασε και τη μέχρι σήμερα πορεία του Συλλόγου μας. Πέσε τέτοιο καιρό, κόψαμε την πίτα μας και γλεντήσαμε στο κουτούκι του Ξανθομάλι εν χορδές και οργάνες. Καλωσορίζουμε τον σύντροφο Αποστόλη Μάρη, ο οποίος θα μας διασκεδάσει απόψε. Συμμετείχαμε επιτυχώς, ελπίζω, στο πρώτο Συριανό Καρναβάλι. Συνδιοργανώσαμε την 15η εορτή του Πατέρα, τιμώντας τον άξιο ιερέα Πατέρα Αντώνιο Βουτσίνο και την Κάριτα Σύρου με την απαράμιλη ανθρωπιστική της δράση. Παίξαμε το αφιέρωμά μας στον Καβάφη, στην όμορφη Σύβνο, στο φεστιβάλ της Ελεμεντέ. Κάναμε ένα ωραίο γλέντι με ούζο και με ζεδάκια και ζωντανή μουσική εδώ, στο κουτούκι του Μαρίνου, για τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας και για να δώσουμε μια ανάσα ζωής στον οικισμό που τον έχει τόσο ανάγκη. Κάναμε την έκτη τσιπουροβραδιά μας στην πηγή του Άι Θανάση με τον ΟΠΑΣ και το σούπερ μάρκετ Νεωρίου.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Σούπερ Μάρκετ Νεωρίου και τον πρόεδρο του, κύριο Μάρκο Βουτσίνο, για τη σταθερή αγάπη και στήριξη στο σύλλογό μας. Παίξαμε στις 7 Οκτωβρίου τον Καβάφη για τους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη, καλεσμένοι από την Ομοσπονδία των 200 Συλλόγων και Σωματείων και Οργανώσεων της Μύρωνος Νέας Υόρκης. Στις 10 Οκτωβρίου ανεβάσαμε τον Καβάφη για τους ομογενείς μας στη Βοστόνη, καλεσμένοι από την εκεί Ομοσπονδία. Τα αποτελέσματα και όσα συνέβησαν εκεί νομίζω ότι τα έχετε ήδη μάθει. Ο Ρωταλιανός Όμιλος Ερμοπόλεως βράβησε στις 2 Δεκεμβρίου την ομάδα Καβάφης για την εξαετή δράση της στην Ελλάδα και στον κόσμο και δώσαμε την 30η παράστασή μας στο Θέατρο Απόλλων. Εμένα μου έκανε την υπέρτατη τιμή ο Ρωταλιανός Όμιλος να μου απονείμει το βραβείο Paul Harris Fellow και τους ευγνωμονώ. Στις 21 Δεκεμβρίου ανεβάσαμε το αφιέρωμά μας στον ποιητή της Αμοργού Νίκο Γκάτσο, 100 χρόνια από τη γέννησή του, με τίτλο Νίκος Γκάτσος, 20 τραγούδια και η Αμοργός. Παραμονή Χριστουγέννων, μουσική της ομάδας Καβάφης, έπαιξαν χριστουγεννιάτικους ύμνους και τραγούδια και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν για τις ανάγκες των παιδιών της Στέγης Σύρου, την οποία δεν πρέπει ποτέ να την εγκαταλείψουμε, ιδιαίτερα ετούτο τον καιρό. Στις 10 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου βράβησε την ομάδα Καβάφης στην εκδήλωση κοπής της πίτας του και τους είμαστε ευγνώμονες. Πάμε τώρα να δούμε τι προγραμματίζουμε. Ξεκινάμε με την πίτα μας, τη γενική μας συνέλευση και το γλεντάκι μας και τις εκλογές μας εδώ στο Μαρίνου, που τον ευχαριστούμε. Μαρίνο! Που τον ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που μας δείχνει. Θα συμμετάσχουμε, ελπίζω, στο δεύτερο Συριανό Καρναβάλι. Ευελπιστούμε να συνδιοργανώσουμε με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στις 8 Μαρτίου στο Θέατρο Απόλλων. Στις 20 Ιουνίου θα συνδιοργανώσουμε την 16η ημέρα του Πατέρα στο Θέατρο Απόλλων. Μέσα στον Ιούνιο θα κάνουμε ένα γλεντάκι με ζωντανή μουσική σε κάποιο από τα υπέροχα στέκια της Άνω Σύρου. Με τον Καβάφη και Γκάτσο θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πρώτο σταθμό τη μαγευτική Ρόδο, όπου στις 23 Ιουνίου θα ανεβάσουμε στο Παλάτι των Υποτών το αφιέρωμα στον Καβάφη, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στην επιστροφή στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο. Θα συνδιοργανώσουμε και φέτος με τον ΟΠΑΣ και το Σούπερ Μάρκετ Νεωρίου την 7η της Υπορβαδίας στον Άι Θανάση. Υπάρχουν σχέδια για διοργάνωση δύο σημαντικών διαλέξεων, μια από τις οποίες είναι αυτή του ακαδημαϊκού κ. Γιώργου Μπαμπινιώτη για την ελληνική γλώσσα. Τέλος, υπάρχει ένα όνειρο να κάνουμε μια συναυλία μνημόσυνο στην Μαρτυρική Γιάρο. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μας. Όμως εδώ είναι και μια ευκαιρία να ακούσουμε ιδέες και κρίσεις και προτάσεις των μελών μας. Άλλωστε, αυτός είναι και ο πιο ουσιαστικός σκοπός μιας γενικής συνέλευσης. Όσοι έχουν ιδέες, προτάσεις, κρίσεις, επικρίσεις, είναι ελεύθεροι σε αυτή τη γενική συνέλευση να κάνουν προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς λειτουργεί ένα σύλλογος κανονικά? Από τις προτάσεις των μελών. Είναι σημαντικό. Στον δρόμο, στα μέλη μας, του Δέλτα Σίγμα. Μπάμπη, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε το άλλο. Έγκαιρα. Να το προγραμματίσουμε. Γιατί είναι η φωνή του λαού αυτή. Η φωνή των μελών μας. Η φωνή του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου. Και θα είναι πολύ χρήσιμο. Κάποιοι με συναντούν, μου λένε, δεν πήρε την εκπομπή στον Τάδε. Το Τάδε και μου δίνουν ιδέες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ιδέες των μελών μας. Θα ήθελα σήμερα να με βοηθήσετε στο εξής. Να συμμετέχουμε στο καρναβάλι μας. Το καρναβάλι αυτό είναι δικό μας. Είναι του λαού της Σύρου. Είναι ένα έθιμο που διαρκεί πολλά χρόνια. Και ειδικά στην Άνω Σύρο έχει γίνει πια θεσμός. Είναι κρίμα ο πολιτιστικός σύλλογος της Άνω Σύρου να μην συμμετέχει. Και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Δηλαδή, θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δηλώσετε συμμετοχή όσοι μπορείτε. Δεν θα δούμε πολύ απλά. Πολύ απλά πραγματάκια. Δεν θα ντυθούμε με τίποτα. Όπως ξέρετε, θα σατυρίσω με την πραγματικότητα. Έχουμε βρει ένα πολύ ωραίο θέμα και θέλουμε τη συμμετοχή σας. Με απλά πραγματάκια. Μου το υπόσχεστε, μου το υπόσχεστε. Υπάρχει καμιά ιδέα αυτή τη στιγμή τώρα που είμαστε εδώ? Μια ιδέα. Δεν κάναμε αυτό. Να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Υπάρχει κάποια ιδέα τώρα εδώ να την πούμε έτσι όπως είμαστε εδώ? Και όχι μόνο από τα μέλη, αλλά και από τους φίλους μας. Και έχουμε και ένα σχέδιο. Αυτός ο σύλλογος να επεκταθεί. Τα όρια μας τώρα πρέπει να μεγαλώσουν. Είμαστε ένας Δήμος ενιαίος. Λέω να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το σύλλογο και να μπουν να γίνουν μέλη μας. Να κάνουμε δηλαδή μια τροποποίηση του καταστατικού μας και να μπορούν να μπουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γεννήθηκαν ή ζουν στην Άνω Σύρου. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί με την ιστορία τους στον τόπο αυτό και θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι έγκριτοι και έγκυροι και έχουμε τα ηχέγγυα ότι θα βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί μαραζώνουμε, ξέρετε.
Μαραζώνουμε πολύ. Το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Δεν έχουμε πολλούς, πολλά μέλη. Και, είναι, και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να γραφτούν. Γράψτε φίλους. Όχι, και, και φίλους και μέλη. Και μέλη. Δηλαδή να ανοίξουμε, το, να ανοίξουμε στους ανθρώπους. Να γίνει. Ναι, να γίνει. Έτσι, να το ανοίξουμε. Έχω μια ιδέα. Όχι αυτή η Γενική Συνέλευση. Μια άλλη Γενική Συνέλευση. Ίσως το κουτούκι το. Μια άλλη φορά. Αν δεν έχω τίποτα να κάνουμε, να διαβάσουμε τον, να κάνουμε τον, τον οικονομικό απολογισμό. Το υπόλοιπο του 2009 ήταν 6.194,09. Τα έσοδα του 2010, 3.333,38. Σύνολο των εισπράξεων, 9.527,47. Τα έξοδα, 2.888,76. Επομένως, το υπόλοιπο, το χρηματικό υπόλοιπο, είναι 6.638,71. Είναι αυτά που θα φάμε. Είναι στην τράπεζα και τα μετρητά. Δεν σας κάνω ανάλυση για να μην με, με βρίζετε, οπότε... Είδες πόσο σύντομα ήμουνα, ε? Λοιπόν, η έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής... στην Άνω Σύρο και στο γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου, σήμερα 8 του μηνός Φεβρουαρίου του 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18, συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση η Εξελεκτική Επιτροπή, ύστερα από σχετική πρόσκληση των μελών, δηλαδή των κυρίου Σακινέτου Δομένικου, του Βενέτου Προέδρου, Μπαρμπαρή Ρενάτας του Γεωργίου και Μπαρμπαρή Αντουανέτα. Προέβη στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου των Βιβλίων και παραστατικών για τη χρήση από 1η-1η του 2011 έως 31-12 του 2011, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συλλόγου. Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, δηλαδή των αποδείξεων, εισπράξεων γραμματείων εξόδων και όλων των άλλων παραστατικών του Ταμείου, και γενικά αφού έλεξε όλες τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν και τις δαπάνες που έγιναν στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα. Κρίνει ότι όλα καλά έχουν γίνει στη διαχείριση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωσύρου από τα αρμόδια όργανα του για τη χρονιά από 1η-1η του 2011 έως 31-12 του 2011 και ότι καμία απολύτως παρατήρηση δεν έχει να κάνει πάνω στη διαχείριση, αφού τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα. Όλες οι πράξεις θεωρούνται και είναι νόμιμες σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου. Η σχετική διαχείριση παρουσιάζει έσοδα τακτικά από συνδρομές 905 ευρώ, β' έκτακτα 3.454 ευρώ, υπόλοιπο από το 2010 6.638 ευρώ, σύνολο εσόδων 10.998 ευρώ, έξοδα για το 2011 3.821 ευρώ, χρηματικό υπόλοιπο για το 2012 7.176 ευρώ. Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, υπογράφηκε ως ακολούθως. Πρόεδρος Αγκνέντος Δομένικος, Μπαρμπαρή Ρενάτα και Μπαρμπαρή Αντουανέτα. Αυτά είναι. Εγκρίνεται. 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 Να καλέσουμε τους φορείς να πούνε δύο λόγια, δύο ευχές για την κυρία... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μακρυμνίτη, να μας πείτε δύο λόγια. Κύριε εκπρόσωποι της Εκκλησίας των Ορθοδόξων και των Καθολικών Συμβασμιότατε, εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου, κύριε Πρόεδρε, φίλε Μπάμπη, εκλεκτή καλεσμένη, ευχαριστώ ολόθερμα για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε στην απόψενή σας εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο σύλλογός σας, με την επιτυχημένη πορεία του όλα αυτά τα χρόνια στα δρόμενα της Σύρου, πάντα στους πρωτοπόρους, εμπνευστής οραμάτων και ιδεών, πρέπει, μπορεί και επιβάλλεται ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάει η πατρίδα μας,
να είναι ενεργός συντελεστής στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, των Κυκλάδων και της περιφέρειας και να συμμετέχει όπως κάθε ενεργός πολίτης στη διαμόρφωση, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των έργων εκείνων που αφορούν το δικό σας νησί, τη δική σας πατρίδα. Εύχομαι από καρδιάς, αλλά και ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και σε πείσμα όλων, το νέο έτος να είναι καλύτερο για σας, για τον καθένα σας, προσωπικά και για τις οικογένειές σας, και η νέα χρονιά να σας προσφέρει απλόχερα ό,τι επιθυμείτε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, καλή διασκέδαση και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που κάνατε να με προσκαλέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να μεταφέρω καταρχήν τις ευχές του Δημάρχου, ο οποίος είναι εκτός Σύρου για υποχρεώσεις του Δήμου. Θα ήθελε πολύ να είναι κοντά σήμερα και το ξέρετε αυτό. Αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις τον αναγκάνουν να είναι εκτός από τη Σύρο, είναι στην Αθήνα. Να ευχηθώ, μάλλον να δώσω τα συγχαρητήριά μου πραγματικά στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Άνω Σύρου για την πολύ πλούσια δραστηριότητά του, γιατί αυτό πραγματικά βοηθάει και το Δήμο και το νησί γενικότερα. Ειδικά τα συγχαρητήριά μου στον Μπάμπη τον Κουλούρα, ο οποίος επί χρόνια πολλά κούραστα και αφιλοκερδός συνεχώς προσφέρει στον πολιτισμό του νησιού, ανδεικνύοντας το νησί όχι μόνο μέσα στο δικό του χώρο, αλλά και εκτός Σύρου, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τουρισμό και στην προβολή του νησιού. Του εύχομαι να συνεχίσει ακούραστος αυτή πραγματικά την πορεία που έχει πάρει και αυτή τη δουλειά που προσφέρει στο νησί. Πιστεύω ότι ο Δήμος, παρά τις οικονομικές σημερινές συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε, θα συνεχίζει να στηρίζει τους πολιτιστικούς συλλόγους γενικά, γιατί πρέπει να συνεχίζει να τους στηρίζει. Και εύχομαι ότι αυτό θα συνεχιστεί και πιστεύω να το στηρίξω εγώ προσωπικά όσο μπορώ, τουλάχιστον αυτό. Και τελειώνοντας, να ευχηθώ λόγω της ημέρας και σε όλους σας χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Έλυσε στην Άνω Σύρο. Ανήκω στους φίλους της Άνω Σύρου. Το έχω δηλώσει, το έχω γράψει και σε άρθρο μου. Γιατί έχω ζήσει στην Άνω Σύρο σε δύσκολες εποχές, το 1941-1944. Στα κελιά της Αγίας Τρίας. Τις πιο δύσκολες. Επομένως, χαίρομαι απόψε που βρίσκομαι μαζί σας. Σας συγχαίρω για όλη τη δραστηριότητά σας. Την έχω δει και από κοντά, γιατί έχω ταξιδέψει και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού μαζί. Θερμά συγχαρητήρια, Μπάμπη. Και εύχομαι μια καλή χρονιά και σε πείσμα όλων που λένε ότι θα φαλήρωμαι, δεν θα φαλήρωμαι. Ο κ. Μάκης Δαλάος, εκπρόσωπος της μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καλός μου φίλος συναθλητής και συμμαθητής. Ο συναθλητής, μάλιστα. Γεια άρρωστος διαιτητής. Ναι. Καταρχάς, αγαπητέ Μπάμπη, θα σε ευχαριστήσω προσωπικά εσάς, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σημερινή πρόσκληση σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που είχε και την, σε επέκταση ήταν και Γενική Συνέλευση. Πράγματι, μέσα από τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό φάνηκε ότι είσαστε ένα πολιτιστικό σωματείο, το οποίο δεν φτάνετε μόνο στα σύνορα της Ελλάδος, βγαίνετε και εκτός Ελλάδος, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Εύχομαι στο μέλλον να έχετε την ίδια δύναμη και το ίδιο κουράγιο να παράγετε πολιτισμό για το νησί μας και εκτός Ελλάδος. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και το 2012 να είναι μια χρονιά ευόδοσης όλων των προσωπικών αλλά και οικογενειακών στόχων και προσδοκιών σας. Χρόνια σας πολλά. Σεβασμιότατε, Άγιε Πατέρα, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτιοαγίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, πρόεδρε φίλε Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή που με κάνετε και με καλέσατε στη σημερινή εκδήλωσή σας. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, προκειμένου να παράγετε τόσο πλούσιο έργο, κάθε χρόνο ακούμε και περισσότερο απολογισμό, να παράγετε πολιτισμό που είναι πολύ χρήσιμος στις δύσκολες εποχές που ζούμε, προκειμένου να μην χάσουμε για την δική μας ταυτότητα. Ευχαριστώ πολύ.
Σεβασμιότατε. Ο κ. Καλαφωλιάς μας έχει ακολουθήσει σε πολλά ταξίδια μας και στην Πετεντούπολη και Νέα Υόρκη και Βοστόνη και Μέγαρο Μουσικής και τον αγαπάμε πολύ και τον ευγνωμονούμε για τη συμπαράσταση μας τέχνη. Σεβασμιότατε, αγαπητοί εκπρόσωποι του Σεβασμιότατου του Πολίτη, αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων και αγαπητοί επίσημοι, αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανουσίου, φίλε Μπάμπη, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση που να είμαστε απόψε ανάμεσά σας. Χαρά μας και τιμή μας. Είναι η δικιά μας τιμή. Εμείς αναγνωρίζοντας το έργο που έχετε αναλάβει και το... Μας το αποδείξατε. Και το αποδεικνύετε καθημερινά και σε όλη, όχι μόνο στη ΣΥΡΟ αλλά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Εμείς όσο μπορούμε στηρίζουμε και το σύλλογό σας και τη δική σας προσπάθεια αποδεικνύοντας το αυτό και γι' αυτό τον λόγο φέτος ο σύλλογός μας αποφάσισε και σας τίμησε την ομάδα του Καβάφη που είναι η ομάδα η δική σας και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και για τη σημερινή σας βραδιά χρόνια πολλά και υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και την εκτίμηση της ομάδας μας και με ένα προσωπικά σας. Εκπρόσωπε του Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Χιλοδωρόθρου, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των Δήμων, εγώ κάνω κάποιες σκέψεις και αυτό που θέλω να πω, έχω βρεθεί σε πολλές πίτες και σε πολλούς συλλόγους, ευχαριστούμε και για την πρόσκληση που μας κάνατε. Και τελικά η ΣΥΡΟΣ είναι ένα μέρος που αυτοί οι σύλλογοι προσφέρουν πάρα πολλά στον τόπο και είναι ένα μέρος που δέχεται και προσφέρει σε αυτό, στον τόπο του. Ο πολιτικός σύλλογος Ανουσίρου είναι παλιός σύλλογος και έχει και πολλές πλευρές και πολιτιστικά αλλά και φιλανθρωπικά πολλές φορές συνεισφέρει σε αυτό. Εύχομαι να συνεχίσετε την πορεία αυτή και να μπορέσετε να πετύχετε τους στόχους στο 12. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Απόλλωνας, ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα. Ο Θεός Απόλλωνα. Ναι, ο Θεός Απόλλωνα. Σεβασμιότατε, αγαπητοί εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης, κύριοι εκπρόσωποι όλων των φορέων και του Δήμου, εμείς σαν Απόλλωνας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε να μας προσκαλέσετε. Μια στο Απόλλωνα είστε. Όχι, εγώ είμαι αντιπρόεδρος. Α, καμία θα χρειαζόμαστε. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για την πρόσκληση που μας κάνετε και για την τιμή να έρθουμε εδώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά τον κύριο Κουλούρα για όλη τη βοήθεια και την προβολή που κάνει στον Απόλλωνα. Μας έχετε βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Χρέος μου και χαρά μου. Εμάς χαρά μας να συνεργαζόμαστε. Και ως προς τον σύλλογό σας, το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είσαστε καθόλου μικρός σύλλογος όπως νομίζετε κύριε Κουλούρα. Είσαστε ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και ελπίζουμε να συνεχίσετε σε αυτό το φωτεινό μονοπάτι που έχετε ακολουθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βεσίπρη, εδώ θα πείτε λίγο κουβέντες. Γεια σας. Εκ μέρους του Θεατρικού Ομίλου Σύρος Μουρίστα, ήθελα και εγώ να τις ευχές μου, όπως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις όπως λέγονται. Θα ήθελα όμως να πω κάτι άλλο. Το κάθε να περάσει και η κυρία. Αν περάσετε πάνω. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να περάσει και η ήθελα να πω το εξής, ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι που ξυπνάνε το πρωί, πηγαίνουν στις δουλειές τους, επιστρέφουν στο σπίτι τους, έχουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι τρελοί, αυτοί που λένε αλαφροίσκητους, τρελούς, παλαβούς, οι οποίοι τρέχουν δεξιά και αριστερά, οι οποίοι στερίζονται τις τέχνες στο θέατρο, που είναι ένα οδηπορικό ζωής, ένα μεγάλο ξόδεμα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι ιδιαίτεροι τρελοί, όπως είναι ο Μπάμπης ο Κουλούρας, με συγχωρείτε για τον ενικό, αλλά είναι τον αισθάνομαι φίλο μου, ο οποίος ως έφηβος
γυρνάει όλο τον κόσμο, περιφέροντας μια σημαία που λέγεται πολιτισμός της Σύρου και που μεθαύριο, αύριο μάλλον, δεν σας το είπε, φεύγουμε ένα ταξίδι, θα είμαι και εγώ μαζί, μαζί θα είμαστε και άλλοι μαζί, τρελοί, οι οποίοι θα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή. Βάλετε την τηλεόραση για να δείτε πόσο μακριά μπορεί να πάει η Συριανή τρέλα. Την Παρασκευή το πρωί, όσοι δεν εργάζεστε και έχετε ανοιχτή τηλεόραση, ρίξτε μια ματιά στην πλατεία Συντάγματος που θα γίνει μια απευθεία σύνδεση. Του Φερεντίνου, την διακοπή γύρω στο Φερεντίνου. Ναι. Για να δείτε πόσο πολύ η τρέλα ορισμένων ανθρώπων. Δεν πάει στα βουνά. Δεν πάει στα βουνά, αλλά πάει στην πλατεία Συντάγματος. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά, καλή δύναμη, μεγάλες επιτυχίες πάντα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τουλιάτο, κύριε Τουλιάτο, να σου πείτε δύο λογάκια. Ο κύριος Τουλιάτος είναι ένας ωραίος Έλληνας που έχει ζήσει στη Νέα Υόρκη πολλά χρόνια. Έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια, ωραία παιδιά, δύο ωραίες κόρες. Και μας βοήθησε πολύ στο ταξίδι μας αυτό. Ήταν ο συνδετικός μας κρίκος και μας ενθάρρυνε και ότι είμαστε ευγνώμονες. Ευχαριστώ πολύ. Τους πολιτικούς εγώ δεν τους γνωρίζω για το σύστημα, επειδή λείπω πάρα πολλά χρόνια, δεν γνωρίζει το σύστημα το πολιτικό. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι ο ελληνισμός, σε όποια χώρα και να βρίσκεται, πάντοτε αγωνίζεται για τα συμφέροντα της πατρίδος. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενεά γεννιούνται, γίνονται αντιπρόεδροι της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου και με το που θα γίνουν κυβερνήτες, δήμαρχοι, πάντοτε θα πούνε τη λέξη ότι είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας. Ο κύριος Κουλούρας έχει δημιουργήσει μια ομάδα του Καδάφη, οποία δεν είναι μόνο προβάλλει αυτή τη ωραία γκρουπ στη Σύρο και γενικά στην Ελλάδα. Έχει βγει στο εξωτερικό και συγκινεί τον κόσμο. Όπου πάει κλαίνε. Με πήρε ο διευθυντής του Εθνικού Κήρυκα, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη ελληνική εφημερίδα, και μου είπε πόσο συγκινήθηκε ο ελληνισμός που πήγε και παρακολούθησε. Με πήρε ο ραδιοφωνικός σταθμός, με πήρε ο σταθμός ο ελληνικός της τηλεοράσεως. Στον Πόστο με πήρανε και μου είπα, πραγματικά ήταν καταθουσιασμένοι. Και θέλω να σας πω ότι η πρώτη, η δεύτερη και τρίτη γενεά, τα παιδιά που γεννιούνται είναι βαθιά ποτισμένα με τα ελληνικά ιδεώδη της φυλής μας. Αυτό να το έχετε υπόψη σας πάντοτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον κύριο Μπάμπη. Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρος του Συλλόγου του κ. Παύλος Λαουζέως, ωραιότερος παραγωγές σήμερα, δύο λογάκια. Καλησπέρα σε όλους σας. Επειδή είμαι λίγο καθυστερημένος, όχι στο μυαλό, αλλά στην ώρα, να σας καλησπερίσω στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σύρου. Να απευθύνω, αν μου επιτρέψετε, πρώτα τους χαιρετισμούς μου εκ δεξιών, μιας και... Η αγάπη δεν κρύβεται γιατί δεν είναι κακό άλλωστε. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αφού ο κύριος Σαγοράρης μίλησε, δεν έχω να πω τίποτα. Νομίζω ότι με έχει καλύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον Πουραβίσιο. Σεβασμιότητα, σεβαστέ, εκπρόσωπε του κυρίου, ελάτε να μας πείτε και λογάκι, να κόψετε και την πίτα μας. Δεν θα σας μιλήσω ως επίσκοπος, με ακούτε πολλές φορές στην εκκλησία, αλλά ως απανοχωρήτης. Και πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι και σε εσάς το έχει πει ο Μπάμπης ο Κουλούρας, ότι σε αγαπώ. Το ακούμε, αυτό του λέει όμως με μεγάλη ειλικρίνεια. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να του πούμε και εμείς αυτή τη στιγμή, σε αγαπάμε. Ευχαριστώ. Και δύο παλαμάκια. Ευχαριστώ.
Δεύτερον, να σας δώσω μια είδηση που μου έφτασε σήμερα. Καλή. Λοιπόν, επειδή έχω βαρεθεί να με ρωτάνε πότε θα αρχίσουν οι εργασίες του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, σήμερα έλαβα μία αντίγραφο της σύμβασης ανάθεσης έργου. Λοιπόν, και 1η Μαρτίου με 2 Μαρτίου θα είναι εδώ μια επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού για να εγκαταστήσει τους εργολάβους. Λοιπόν, ευχόμαστε να μην έχει απαγορευτικό και να έρθουν. Δεν μου είπατε αν και σε εσάς λέει «σ' αγαπώ». Ναι, το λέτε, σας αγαπώ. Το λέει. Το λέει αν το πιστεύει. Το πιστεύει. Ότι το πιστεύει σας εγγύομαι εγώ. Λοιπόν, να συγχαρούμε και τον Μπάμπη τον Κουλούρα αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου για ό,τι προσφέρουν στον τόπο μας. Και όπως είδατε, όχι μόνο στην Άνω Σύρο, αλλά και σε ολόκληρη τη Σύρο και εκτός Σύρου. Νομίζω ότι σαν τον Μπάμπη τον Κουλούρα, κανένας άλλος δεν έχει προσφέρει τόσα πολλά στον πολιτισμό. Και επειδή βρισκόμαστε την ημέρα της πρωτοχρονιάς που κόβονται οι πίτες, ναι, πάμε με το παλιό. Α, όχι, ξέχασε κάτι άλλο. Προηγουμένως ζήτησε να του κάνουμε προτάσεις. Ναι, λοιπόν, εγώ έχω μια πρόταση την οποία την κάνω από πολλά χρόνια και συγκεκριμένα για κάτι το οποίο ο Σύλλογος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Είναι το καρναβάλι. Το καρναβάλι να είναι απανοχωρητικό και όχι πατρινό που έρχεται στη Σύρο. Δηλαδή το στυλ να είναι το απανοχωρητικό. Έχουμε πάρα πολλές παραδόσεις που πάνε κατά μέρος, ξεχνιόνται ακόμη και σε αυτό το τομέα του καρναβαλιού. Λοιπόν. Χρόνια πολλά, ε! Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Μεταφέρω τις ευχές, τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Δωροθέου, ο οποίος για ποιμαντικούς λόγους απουσιάζει στην Τίνο. Δεν μπορείς να είναι μαζί σας. Και τις δικές μου ταπεινές ευχές, οι οποίες συνοδεύονται και από προσευχές, γιατί πλέον οι απλές ευχές δεν επαρκούν. Θέλει και προσευχή το πράγμα, έτσι όπως έχει γίνει. Εύχομαι όλα να πάνε καλύτερα το 2012 για όλους, προσωπική και οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία στον καθένα σας χωριστά. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ και καλή χρονιά. Ευλόγηση, Κύριε, των άρτων αυτών και πλήθυνων αυτών στον κόσμο άπαντα, εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Καλή χρονιά και με πολύ πρόοδο. Καλή χρονιά. Εξωτερικό του μια, 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 εξω
Μέσα στα μαύρα σου κύμα μου τα μαλλιά πονιά.
Thank you.
Και θα το πω πολλές φορές.
γυναίκες ζούμε όλοι ρε παιδιά. Για αυτές δουλεύουμε, για αυτές υπεροκοπάμε. Τα είναι όλα σαν παλιέρι χωρίς καρδιά. Εμείς που έχουμε καρδιά, ήρθαν να πάμε. Thank you.
Ιωαννίδη.